Έτσι για το τυπικό, να πούμε μερικά στατιστικά με τα παιδιά για το του event σήμερα και τι έγινε. Καταρχήν, όπως είπαμε, το event αυτό είναι κομμάτι, είναι μάλλον άλλο ένα από μια σειρά από events που γίνανε σήμερα 22-23 σε σύνολο, σε όλο τον κόσμο. Έχει ξεκινήσει από χτες το βράδυ από περιοχές της Νέας Ζηλανδίας και της Φιλιππίνες και σιγά σιγά όπως ξύπναγε ο κόσμος μέσα στο Σάββατο γινόντουσαν διάφορα events και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει μερικά, όπως το Vancouver ή της Μποκοτά, που είναι τα τελευταία που θα γίνουν σήμερα. Έχουν επιγίνει περίπου τα μισά, τελειώσει, ή κάπου εκεί είναι έτοιμα. Έχουν βγει πάρα πολλά apps, ήδη έχουμε περίπου 250 submissions και συνεχώς αυξάνονται από τον κώδικα ο οποίος γράφηκε. Και από αυτά καταλήξαν τουλάχιστον τα μισά ήδη σε marketplace submissions, το οποίο είναι γαμό. Ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει στα event αυτά είναι περίπου 2.500 developers, μέσα σε άκρη, γιατί μερικά event ήταν πάνω από 100, σε άλλα event ήταν λίγο πάνω από 100, ανάλογα στο πόσο ήταν το καθένα. Στο δικό μας event είχαμε 350 registrations, τα οποία όμως βάσει δύο μερικών που είχαμε σήμερα και καιρού, δυστυχώς, δικαιολογίες δείχνω, τελικά καταλήξαν να είναι 190 άτομα τα οποία εμφανίστηκαν. Κατά τη διάρκεια του event είχαμε και παραπάνω, απλά 190 που κάραμε σε κάποιο σημείο. Σύνολο ήταν 210 που απλά ήρθαμε, έκανα registration, φύγανε, ήρθαμε πιο αργά κτλ. Θεωρούμε καλό το retention, αμό. Και τελικά εδώ πέρα στο τέλος μείναμε γύρω στο 50 άτομα. Όπως βλέπετε εδώ και με τι άλλο έρχονται. Πόσους είχαμε πιο, δεν ξέρω ακόμα άτομα. Ναι, θα είχε και τον κόσμο. Γιατί απλά μόνο τα Twitch είχε και τον κόσμο streaming. Δεν ξέρω πόσοι, αλλά θα το πούμε το βράδυ, δεν έχω πάρει τα λόγια να βοηθώ. Και γενικά το Firefox OS update στο tag που χρησιμοποιούνταν σε όλα τα event είναι περίπου 700.000 Twitch μέχρι τώρα. Και original Twitch, όχι Twitch και τέτοια. Με περίπου 1,5 εκατομμύριο impressions. Έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά. Έγινε local trends σε 2-3 χώρες. Φιλιππίνες, Ινδονησία και τέτοια που είναι πέρα πάρα καλά με Twitch. Εμείς δεν τα αναφέρουμε να κάνουμε local trends, αλλά εντάξει. Και προχωράμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει ούτε τα μισά. Οπότε πάμε πολύ καλά. Πάμε να δούμε τώρα σήμερα τι έχουμε φτιάξει εδώ. Με πρώτη ομάδα, out of bounds. Και για να ξεκινήσουμε, ενώ τα παιδιά ακόμα ετοιμάζουμε. Όσοι από εσάς πήγαν τις παρουσίασεις του Freddy, είναι τα παλαιότητα. Όσοι από εσάς πήγαν τις παρουσίασεις του Freddy και είδατε λίγο για τις devices και τι παίζει, θα κάνω ένα σύντομο, όντως σύντομο, 30 λεπτά. Γενικά τις devices θα παίξουν όπου αυτή τη στιγμή για να έχουμε Firefox OS, πολλοί από εσάς πιάσετε στα χέρια σας και πήρατε για να τα δοκιμάσετε πράγματα. Έχουν τη λογική ότι ήταν devices τα οποία είχαν Android παλιότερα και απλά τα χρησιμοποιούμε επειδή είναι σχετικά εύκολο να με Firefox OS για να κάνουμε development. Αυτό εντάξει, OK, μια χαρά παίζει, αλλά θέλαμε ένα device το οποίο θα είναι το development phone του Firefox OS. Θα έχει τα spec που θέλουμε, δεν θα έχετε με Android, θα έχετε κατευθείαν με Firefox OS και θα μπορούμε να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό. Αυτό θα είναι διαθέσιμο από περίπου μέσα Φεβρουαρίου, δηλαδή περίπου 15 μέρες από τώρα. Η Geeksphone, που είναι μια εταιρεία που φτιάχνει custom τηλέφωνα, βγάζει μια σειρά από κινητά, δύο συγκεκριμένα, το Kion, το βλέπετε αριστερά, και δεν θυμάμαι πότε είναι στη δεξιά. Το Kion και το Peak, τα οποία είναι δύο development phones για Firefox OS, έχονται με Firefox OS πάνω, over the air updates κτλ. Όπως ξέρετε, για developments. Η λογική είναι ότι στα σημερινά Firefox OS App Demos θέλαμε να εκβραβεύσουμε τους ανθρώπους που θα κάνουν demo και όποια ομάδα θα κάνει demo σήμερα θα πάρει και από ένα κινητό. Οπότε. Ο κάθε η ομάδα, η κάθε ομάδα. Τα submissions έχουν μπει. Είχαμε δυστυχώς 15 submissions, 16 αν πάμε καλά. Αλλά είχαμε πόρτα για
11 κινητά, 10 δηλαδή, και άλλο ένα που θα πάρουν 11. Οπότε 4 apps, 4 τελώς δεν θα πάρουν, αλλά μπορούμε να το διαλέξουμε μια φορά. Δυστυχώς έχουμε συγκρίνουν κουότα. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν πολύ χειρότερο, ήταν 35 apps και έπρεπε να διαλέξουν να πάρουν μόνο 10. Οπότε, οκ, είμαστε καλά εμείς. Πάμε να δούμε τώρα τις ομάδες που φέρνουν από ένα development phone. Υπάρχουν και άλλα τέτοιες μέρες. Ναι, θα το λέγαμε στο τέλος γενικά αυτό, αλλά η λογική είναι ότι τέτοιου είδους Firefox OS updates θα γίνονται σε σχετικά τα χρόνια διαστήματα, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια συγκεκριμένα μάλλη στον σχέση με την πλατφόρμα. Οπότε, αναμένεται για το επόμενο. Περνούμε ότι γύρω στο καλοκαίρι, όταν θα κυκλοφορήσουμε και στην αγορά κάποια κινητά και θα έχουμε και άλλα πράγματα στα χέρια μας, θα γίνει το επόμενο στην Αθήνα, πάλι για τις κλίμακες, πάλι δυνατά. Οπότε πάμε. Κάποιοι την άλλη. Λίγο. Όλοι, όχι. Γενικά με ανησυχείτε, το φαγητό θα ανοίξει ενώ για τα λαιμό. Το app λέγεται Stunt Nikos. Αφήστε το κάτω καλύτερα, γιατί έτσι δεν βλέπω τίποτα. Νίκο, έχω τρίποτα, ρε. Εφάλτω, μια λίγο παλιότερη εξωτερία που έπαιζε στο τηλέφωνο. Η εφαρμογή εδώ, εγώ ήδη κάνει register, γιατί μπορώ να βγω για να ξαναβγω, αλλά δεν θέλω γιατί δεν θα πιάσει GPS, θα μείνουμε στην οθόνη του register. Βασικά, η εφαρμογή αυτή είναι ένα chat, παγκόσμιο, και ανάλογα με τη θέση σου μπορείς να κάνεις chat ένα κύκλο γύρω σου, το οποίο το επιλέγεις εσύ από τα settings πώς επικοινωνία θέλεις. Τα μηνύματά σου φαίνονται, δηλαδή εγώ μπορώ να ξέρω ένα μήνυμα από την Ελλάδα, ένα από την Αμερική να πει ότι εγώ θέλω να βλέπω 10.000 χιλιόμετρα γύρω μου, το μήνυμα μου θα το δει. Εγώ απλά περιορίζω τα μηνύματα που βλέπω με τη ρύθμιση που κάνω. Πρώτα απ' όλα εδώ το έτσι profile. Το οποίο θα μου βγάλει και ένα χάρτη εδώ για την περιοχή μου σιγά σιγά. Τώρα μάλλον λόγω IP, η περίοδος στην Ελλάδα, η IP είναι τελείως ανακατεμένη και είμαστε σε εσωτερικό χώρο, και στην IP μας έχει βγάλει ότι είμαστε κάπου στην Ελληνική Ευρώπη. Αλλά όταν βγεις έξω και έχεις GPS, έχεις πάρα πολύ ακριβή υποθεσία και μπορείς να θυμίσεις από το ράδιο σου εκεί πόσο κοντά θέλει να φέρουν τα μηνύματα. Η ιδέα για αυτή την εφαρμογή προέκυψε από τη λογική ότι μπορούν να βρουν αυτό έξω το βράδυ, να πάω σε μια περιοχή που έχει 10 μπαράκια και να μπορούν τα 10 μπαράκια να αποστάρουν διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία αυτοί θα χρεώνονται για να αποστάρουν την έλλειψη παρμάρου το σύστημα. Και θα λένε, ξέρετε τι, εδώ έχουμε μια προσφορά, το ποτέ είναι 5 ευρώ για σήμερα το βράδυ. Ναι, και βασικά αυτό είναι το νόημα, μπαίνει ο καθένας, βάζει τις ρυθμίσεις του, κάνει chat, έχει private messages. Εδώ έχω τα μηνύματα που έχω επιλέξει εγώ να φαίνονται, θα μου λέει και σε πόσο μακριά είναι από μένα αυτή τη στιγμή. Εδώ έχω επιλέξει ένα μεγάλο radius για να μπορούν να δημιουργηθούν τα μηνύματα, βλέπω ποιοι είναι οι online χρήστες και μπορώ να στείλω και private messages. Πώς τώρα και από εκεί και πέρα μπορεί να μου απαντήσει. Τώρα αυτό το βάζουμε μέσα στο browser, στο Firefox. Μπορώ να το δώσω το...
Ένα λεπτάκι. Αυτή την εφαρμογή δεν την είχαμε στο Android και τώρα την κάναμε να μπορεί να διατεθάσουμε για το OS να την διασκευάσουμε. Type out loud.com and then
put your hand up when you're ready. So you can type out loud.com. Δεν του λέγα ακόμα σε Android. So we got Florian, George. That's it. So just type and it's broadcasted to all the other ones. So just go ahead and give it a show. Πες βάλει κάποιο άλλο.
Όχι, τα αφήσα. Τα έχω φτιάξει ένα σκριπτάκι. Το τρεξάκι θα πέρασε. Δηλαδή έχω βάλει. Αυτά έχει ειδικά περάσει. Ναι. Μάλιστα. Εσύ μπορεί... πίτσε, τα έχει τραβήξει ήδη, οπότε... Αλλά θα μπορεί να τα παίρνει να διαβάσει και online, σωστά. Ναι, να δει να το... Το UI. Το UI είναι custom. Είναι CSS και HTML. Πάντα αυτό. Έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο framework για το sponsor και κλπ. Όχι, το σκέφτηκα τώρα που είδα τα παιδιά ότι είχαν βάλει jQuery Mobile, το σκέφτηκα στην αρχή να χρησιμοποιήσω το jQuery Mobile, όπως είχαμε δει πιο γρήγορα, αλλά μετά τα μπερδεύτηκα με τα presentation μέσα από είδα και αυτά. Μέχρι που βρήκα τον δρόμο, το έκανα κάστρο και έκανα στο βόλος. Θα πει πολλά. Αυτό. Τώρα πάτε επόμενη ομάδα, Μίτσος Team. Stone Scissor Paper Game. Κάνει κρύο, ε. Thank you.
Δημήτρης Γαρδικλής. Thank you.
Διαβάζει το RSS του και σου παρουσιάζει εν συντομία τίτλο, περιγραφή και ένα link για να το, για να το διαβάσεις. Και υπάρχει και εκπληκτική λειτουργία. Πατάς εδώ πάνω και σου κάνει RSS. Έχει και ενστόν button, εδώ είναι φυσικά, για να μπορέσεις να ακολουθήσεις, να παρακολουθήσεις κλπ. Το feed πώς το πήρατε? Το feed με jQuery και με Ajax. JSON λέει τα άκια. XML. Είναι το RSS feed του WordPress blog, στο οποίο είναι το συγκεκριμένο blog στημένο. Όπως το δίνει κανονικά για οποιοδήποτε feed reader. Αυτό. Πολύ απλό. Όλοι το CSS και τα λοιπά το φτιάξαμε επί τόπου. Η εικόνα ήταν έτοιμη από το blog. Το κανονικό. Αυτό. Το επόμενο είναι τα παιδιά από το Caveman Pizza. Είναι εδώ. Ή φύγανε τώρα, φύγανε. Από το Caveman Pizza τα παιδιά. Κρυμαγητά ένα παιχνιδάκι. Ένα παιχνίδι που θέλουμε. Θα βάλουμε ένα παιχνίδι. Λοιπόν, το επόμενο είναι Περικλής Γκόλιας Sliding Puzzle Game. Thank you.
Είσαι, όχι έτσι. Θα το πάρει. Αν πάτε directory, πάτε directory. Όπως είσαι, open. Όπως είσαι. Πάτε open. Θα πρέπει να το πάρει κανονικά. Γιατί είδε εσύ, αυτό το directory είναι λίγο ξένο. Αλλάξανε πάλι αυτό. Πώς πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να μην είναι πάλι το JSON. Σύνταξη, ωραία. Νίκο, θες να πάμε στην επόμενη και να το δείτε. Θα το δείτε σωρό. Χωρίς τη simulator. Για αυτό. Όχι, μην το κάνεις, μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Ναι. Το σκέφτηκε να μην το κάνεις. Αυτό το έλεγα πριν, μην το κάνεις. Πίστο, πίστο. Άρα, ναι. Μην το Explorer. Και παίξει. Open Wii, πιο κάτω. Λοιπόν, έχω φτιάξει. Ακούμε. Λοιπόν, έχω φτιάξει αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το κλασικό sliding puzzle που έχει 9 tiles τυχαία κατανεμημένα. Και πρέπει να βάλεις τη σωστή σειρά από το 0 στην προκειμένη μέχρι το 7 και κάτω αριστερά, κάτω δεξιά, το ε, που είναι το empty. Έτσι θα χρειάζεται στο simulator. Όχι, είναι όλα pure. Pure Java, pure CSS, κανένα framework. Κάθε φορά παράγει διαφορετική ακολουθία, πολύ δύσκολο. Πώς πες, κάνεις κλικ σε κάποιον γείτονα του empty, ανταλλάσσουν θέσεις και στην ουσία πρέπει να είναι 0, 1, 2... Να το δείτε κουράγιο να το κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάνει random. Το shuffle, ναι. Ναι. Βασικά δεν είναι random. Το λύνει μέσα στο shuffle. Κάνει κινήσεις ώστε να μπορούν να γίνουν reverse το χρήστη. Μαθηματικά, εάν... Το σύνολο των αναθέσεων δεν είναι ζυγό αριθμό, δεν παίζει αυτό, δεν λύνεται. Μήπως να το ξέρεις αυτό. Ποιο είναι αναθέσιο. Το κάνει ανάποδο. Ξεκινάει από εμένα και είναι σου άπειρο. Αυτό. Α, ωραία. Κάνει swap, τυχαία swap μεταξύ σου. Ώστε το χρήστη να μπορεί να τα κάνει μητέρα. Ωραία, ωραία. Αν το έκανε random αυτό το πράγμα για να μεταφέρει. Μπορεί να γίνει κάποιο που δεν είναι. Εάν δεν είναι ζυγό αριθμό, δεν λύνεται. Και όχι μόνο αυτό, απλά μπορεί να είναι και σε άρχες που μεταφέρονται μεταξύ τους. Όχι. Αξιότερα κατάλληλα θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα από πριν. Έλα. Θα στεναχωρήσω. Μερική εκτίμηση να θες. Θες να το λύσεις εσύ. Πέτρος Δημητρακόπουλος και Ντάνιελ Δημητρίου. Βενιαμίν συμμετοχή.
up and coming. Έχετε πειράματα να ξέρεις, έτσι. Εγώ κόβω το streaming, απαγορεύεται γενικά event με μπύρα και τέτοιο. Α, φέρω τον μπελά μου. Αν έχει... Με το Daniel φτιάξαμε κάτι πολύ απλό, ήδη υπάρχει για iOS, όποιος έχει άνθρωπο και θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Είναι το MCU Panel. Χρησιμοποιήσαμε Bootstrap για να έχουμε ωραίο UI. Και είναι κάτι πολύ απλό, απευθύνεται σε μικρό κοινό, αλλά για αυτούς τους λίγους μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Ένα MCU είναι τα αρχικά από Neonatal Intensive Care Units, που είναι μονάδες θετικής θεραπείας για παιδιά νεογέννητα που έχουν γεννηθεί με κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτό που κάνει είναι να δίνει πληροφορίες στους γονείς πάνω σε διάφορα θέματα. Αυτό, ας πούμε, πάμε για παράδειγμα στην ψυχολογία. Έχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Και μετά πάει πίσω αυτό το πολύ απλό. Σε κάποια επόμενη έκδοση θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα feature να μπορεί ο γονέας να προσθέτει σημειώσεις μέρα με τη μέρα για, για την πρόοδο που έκανε το παιδί του στην μονάδα τατικής θεραπείας. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, GitFox, a simple GitHub client. Πολυχρονάκης, Μαστρογιάννης, Αποστολίδης και Μεγίδης. Πολύ πλησί ομάδα. Θα πλακωθούν για το device. Θα παίξει κουνίδι για το device. Θα παίξει κουνίδι για το device. Θα παίξει κουνίδι. Ποιοι έχουν GitHub εδώ μέσα? Σχέρια, χέρια, χέρια, χέρια. Αυτό είναι για εσάς. Λοιπόν, για εσάς. Εγώ σας. Drag, drag, drag. Δεν είναι αυτό. Κλικ. Αυτό είναι που λέει και ο τίτλος. Το GitFox είναι ένας απλός browser. Μπαίνεις με το username σου, βλέπεις τα repository σου. Μπορείς να μπεις μέσα να κάνεις navigate. Επιτέλους! Ποιο θέλεις? Το GitFox. Προς τη μήνυμα είναι απλό. Και μετά έχεις σκοπό να κάνεις support και να μπορείς να κάνεις edit το αρχείο επί τόπου σε περίπτωση που έγινε κάτι και να έχεις το newsfeed σου με τα social. Απλά επειδή δεν υπάρχει, δεν ξέρω να δω. Θα πρέπει να βάλεις το private release όμως. Τι? Ναι, θα γίνει αυθεντικές όμως. Απλά αυτή τη στιγμή απλά βαράμε κατευθείαν τα API. Μόνο public. Τώρα αυτό είναι μόνο public records. Αυτό. Αυτό είναι αυτό. Πώς
στην ομάδα, χρησιμοποιήσαμε Angular. Περί την τεχνολογία και πολύ καλή μελετήτρια. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Next one. Λοιπόν, εμείς είχαμε μια ιδέα πέρυσι, τέτοια εποχή, και όνο ρίδερ. Θέλω να έχουμε φτιάξει ένα social discovery app, στο οποίο η λογική είναι ότι είσαι σε ένα event, θέλεις να γνωρίσεις κόσμο που έχει κοινά ενδιαφέροντα με σένα, κρατώντας όμως στο πρώτο επίπεδο την ανωνυμία σου. Και όταν αποφασίσεις εσύ με κάποιους που νιώθεις ότι έχεις αρκετά κοινά ενδιαφέροντα, μπορείς τότε να ανταλλάξεις από κοινού αμοιβαία request και αυτόματα να γίνεις φίλος, σε αυτή τη φάση είναι στο Facebook, λειτουργούν βάσει στο Facebook. Η λογική λοιπόν είναι ότι πας σε ένα event, όπως είμαστε τώρα εμείς εδώ, και σκανάρεις ένα QR code που είναι στην ουσία ένα link. Ή σκανάρεις το QR code ή απλά γράφεις το link σε ένα απλό browser στο κινητό. Όσοι το κάνουν αυτό, στην ουσία κάνουν check-in στο συγκεκριμένο event. Άρα βλέπουν μια κοινή λίστα από όλους όσους έχουν κάνει check-in και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν κόσμο. Εμείς εδώ έχουμε φτιάξει για το συγκεκριμένο event το αντίστοιχο check-in μπορείτε να κάνετε. Για να δείτε, θα πούμε στο τέλος ποιο link είναι για να μπούμε όλοι και να αρχίσουμε πλέον να γνωρίζω ένα άλλο, να μπορούμε να βρείτε και καινούς φίλους, κοινά ενδιαφέροντα με κάποιους άλλους που δεν τους ξέρετε πριν από εδώ. Αλλά δείτε στο Facebook, πρέπει να κάνεις login στο Facebook, έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Με ανθρώπους που δεν έχετε συναντήσει πριν, ξανά. Η υπηρεσία βασικά είναι φτιαγμένη άλλη φορά, δεν είναι σήμερα τζέμινη. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να την προσαρμόσουμε έτσι ώστε να παίξει όσο γίνεται πιο compatible με το Firefox OS. Οπότε εμείς αυτό ακριβώς θα δείξουμε. Την πορεία σήμερα της δουλειάς μας και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που θα δείξουμε καταρχήν δεν είναι πάρα πολύ εμφανές, αλλά έχω πάει βασικά στην σελίδα της υπηρεσίας. Εδώ που έχει προσθέσει, ίσως να το κρατήσω εδώ. Όχι. Κάτω. Δεν είναι ανασταθμό. Υπάρχει λοιπόν ένα καινούργιο κουμπί που λέει Install Sparks App in Firefox OS. Αυτό, αν θυμάστε, υποτίθεται είναι το πρώτο βήμα να μπορεί να εγκατασταθεί πλέον, όχι να τρέξει απλά στο browser, στο Firefox δηλαδή, αλλά να μοιάζει σαν native, so to speak, εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι μας ζητάει το Firefox OS να το εγκαταστήσει και πατάμε Install. Οπότε και εγκαταστάθηκε. Υπάρχει εδώ τώρα, δυστυχώς, το εικονίδιο δεν δουλεύει. Στο simulator δουλεύω. Στο device, όχι. Αυτό που έγινε τώρα εδώ είναι πήγαμε στην ίδια πρακτικά σελίδα υπηρεσία, αλλά πλέον είναι Chromeless. Και μοιάζει πραγματικά σαν native εφαρμογή. Νομίζω τώρα θα κάνουμε. Είναι native εφαρμογή για την έννοια του Firefox OS. Τώρα θα κάνουμε βασικά login εμείς με το Facebook στο λογαριασμό μας για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να επιτύχουμε τη δουλειά που κάνουμε σήμερα. Το password είναι μυστικό και αυτό δεν το δούμε μέσα σας. Αλλά είναι ένα 2-3.
θα προσομοιώσουμε βέβαια, επειδή δεν έχουμε εκτυπωμένο το QR code που αναφέραμε νωρίτερα, απλά θα το προσομοιώσουμε μέσω ενός άλλου κινητού. Δηλαδή δεν θα σου δείχνει η οθόνη. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι στην app στο Firefox OS. Τώρα εμείς πήγαμε μερικά βήματα παραπέρα και στην application που είχαμε ήδη φτιαγμένη από παλιά προσθέσαμε σήμερα ένα QR code reader. Embedded δηλαδή στην εφαρμογή. Επίσης χρησιμοποιήσαμε ή προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το camera app. Δυστυχώς αυτό δεν είναι ακόμα όριμα στο λειτουργικό. Προφανώς μελλοντικές εκδόσεις Firefox OS οπωσδήποτε να το υποστηρίζουν καλύτερα. Αυτό που δούλεψε είναι το Web Activities API. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε να τραβήξουμε φωτογραφία μέσω της κάμερα. Υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο κουμπί, το Scan Spark. Spark είναι η ορολογία που έχουμε στην υπηρεσία. Το σύστημα μας ρωτάει από πού θέλεις να πάρεις φωτογραφία, εμείς θα ζητήσουμε από την κάμερα. Λοιπόν, εδώ έχω το QR code που μπορεί να είναι εκτυπωμένο κάπου, μπορεί να το δείχνει ένας projector, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά το βασικό είναι να βγάλεις. Αυτό που θα κάνουμε πρέπει απλά να σκανάρουμε αυτό που βλέπουμε. Εδώ ακολουθεί η μαγεία της επεξεργαστικής ισχύως του τηλεφώνου. Άρα θα περιμένουμε κάθε τάρο. Άρα θα χρειαστεί να σε το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο QR reader είναι JavaScript, προφανώς, για να τρέχει. Σε Firefox κινητό. Δεν είναι κάποια υπηρεσία εκτός που θα κάνει αναγνώριση. Είναι JavaScript κώδικας που ενσωματώσαμε στην εφαρμογή μας. Κάνει decode την εικόνα. Μόλις δει το link κατευθείαν θα μας οδηγήσει εκεί. Το κατευθείαν είναι τρόπος του λέγει γιατί και σε το καθυστερεί να κάνει redirect. Μπήκε όμως. Λοιπόν, αυτό είναι το συγκεκριμένο event το σημερινό, Firefox OS Updates. Μέχρι στιγμής είναι μόνο δύο άτομα ήδη κλιμαστικοί λογαριασμοί. Κάθε φορά που κάνεις link σε αυτό το, κάνεις check-in σε αυτό το event, θα προστίθονται άτομα στη λίστα. Μάλιστα έχει και push notification και αυτόματα ενημερώνεται. Βλέπεις ότι η λίστα μπορεί να ενημερωθεί ότι έχουν μπει νέα άτομα. Αυτό. Και μπορεί να παίξει πλέον. Είναι λίγη ώρα, αλλά απλά να πω πολύ συνολικά τι έγινε. Φανταστείτε ότι μπήκατε μέσα στο event, σκανάρετε το QR code και πρακτικά κάνετε check-in στο event. Τώρα μας πήρε κάποια δευτερόλεπτα να κάνουμε τη διαδικασία βέβαια. Είναι άλλη υπόθεση αυτό. Αλλά αυτό ήταν που έγινε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήταν, κάνουμε check-in και βλέπουμε ποιος άλλος είναι τότε στο event. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο QR reader σε open web app με JavaScript που έχω δει μέχρι τώρα και υπάρχει στο Marketplace. Στην πράξη φαίνεται ότι αν έχεις φτιάξει ήδη ένα project σε mobile, μπορείς πάρα πολύ γρήγορα να το ενσωματώσεις σε Firefox OS app, να το κάνεις app αμέσως. Και μόλις δύο εκπληκτικές παρουσιάσεις σας χωρίζουν από το φαγητό και την πίτα. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο bit.ly/ffosupdate για να κάνετε και εσείς check-in στην υπηρεσία. Ευχαριστώ. Όχι, FFOS, Firefox OS, update, FFOS update, στο bit.ly. Ευχαριστώ. Πόσοι από εσάς έχετε παίξει στο Score 4 μικρή το παιχνίδι? Okay.
Λοιπόν, είναι ένας κλόνος του Score 4. Μπορείς να το παίξεις. Κάποιος ζητάει. Μπορείς να το εγκαταστήσεις στο Firefox. Sockets για διπλό player, παίζει. Αυτό η επόμενη. Αν δεν μας κάνει μιλήσει η Hasbro, θα έρθει η επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην τελευταία παρουσίαση από το Θοδωρή. Μια πάρα πολύ ωραία χρήση από Web APIs. Είδα το API που είχε να κάνει με το orientation της κάμερας και είπα να δοκιμάσουμε αυτό και συγκεκριμένα είπα να φτιάξουμε ένα μνημονόμενο εδώ, πόσο καλά μπορεί να δουλεύει αυτό. Είναι μια εφαρμογή που εντάξει, εμφανιστικά μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά στην ουσία ξεκινάς, κάνεις ένα reset να ορίσεις από το 0 να ξεκινήσεις στο 0 και μετά κάνεις τη μέτρησή σου, ας πούμε, πάνω σε ένα χαρτί για να μετρήσεις μια γωνία π.χ. και στη δείχνει κατευθείαν και σε αριθμητικά και αριθμητικά και πάνω σε ένα έτσι μυρογνωμόνιο, ας πούμε, να έχεις και μια... Όχι, το orientation της συσκευής, υπάρχει της καμέρας. Είναι το orientation της συσκευής, το οποίο το δίνει η εκάστοτε συσκευή. Και βάσει αυτό, ας πούμε, κάνουμε μια πολύ απλή μέτρηση, η οποία, εντάξει, δεν ξέρω πόσο ακριβής είναι, αυτό μένει να το δούμε. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα για μουσικούλα, social community event, φαγητάκι, υπάρχουν μπυρίτσες, αράξτε γενικά, έχουμε το χώρο για enjoy. Μια ώρα και ακόμα, οπότε... Thank you.